Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε την ευκαιρία, έτσι λίγο πριν εκπνεύσει το 2023, να αναφερθούμε και σε θέματα που απασχολούν την εκπαίδευση και πολλά δε μάλλον θέματα που απασχολούν και τα νησιά μας, γιατί όπως βλέπουμε και οι τελευταίες εξελίξεις αφορούν και τις οργανικές θέσεις της Δωδεκανήσου, με τις οποίες και εσείς ασχολείστε εντατικά λόγω της θεσμικής σας ιδιότητας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Τι γίνεται με τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών στη Δωδεκάνησο, μιας και ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και την πρόσφατη συνεδρίασή σας, σωστά? Να ευχηθώ η νέα χρονιά που μας έρχεται να είναι πολύ πιο καλύτερη από αυτή που φεύγει και γενικότερα από τις προηγούμενες σε ό,τι αφορά το χώρο της εκπαίδευσης. Διότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε, μπορώ να πω, σε ένα τέρμα σε ό,τι αφορά και τις προσλήψεις των αναπληρωτών, που ακόμα δεν έχουν συλλογωθεί όλες οι σχολικές μονάδες πλήρως. Και βέβαια αυτό που είπατε σε ό,τι αφορά τις νέες οργανικές θέσεις, τις οποίες ζήτησε το Υπουργείο από τις διευθύνσεις να κάνουν τις ανάλογες εισηγήσεις, και έγιναν, αλλά να υπενθυμίσω το εξής, ότι και τον Φεβρουάριο μήνα είχε γίνει ανάλογη πρόταση ξανά από το Υπουργείο Παιδείας προς τις διευθύνσεις να κάνουν και τότε εισηγήσεις για την σύσταση νέων οργανικών θέσεων. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι οι τότε οργανικές θέσεις που προτείναμε εμείς σαν Δωδεκάνησο, και να πω ότι ήταν 46 στο σύνολό του, για όλα τα σχολεία δηλαδή της Δωδεκάνησου, έμειναν στα σιτάρια του Υπουργείου. Δεν έγινε δηλαδή τέσσερα καινούργια με την έναρξη της νέας χρονικής χρονιάς. Στις οργανικές θέσεις που είχαμε κάνει παρέμειναν ένα όνειρο απατηλής νυχτός, που λένε, και ενδεχομένως βέβαια η τότε κατάσταση να ήταν ένα πείμα λόγω των εκλογών που είχαν γίνει το καλοκαίρι, που, από το Φεβρουάριο δηλαδή, που μας ζητήσανε για το καλοκαίρι που γίνανε οι εκλογές. Να ελπίσω ότι αυτή τη φορά δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Μας ζήτησαν δηλαδή πριν από 15 μέρες να προτείνουμε ξανά νέες οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες, εννοείται βέβαια όχι μόνο για δασκάλους και για νηπιαγωγούς, αλλά και για περισσότερο για ειδικότητες και για την ειδική αγωγή. Τις έχουμε προτείνει εμείς αυτές τουλάχιστον τις αναγκαίες θέσεις που χρειάζονται, και φαντάζομαι ότι, και θέλω να ελπίζω ότι από μια χρονιά το Υπουργείο Παιδείας θα τις δώσει για να τις χρησιμοποιήσουμε και στις μεταθέσεις που έπονται τον Μάρτι μήνα, αλλά πολύ περισσότερο στους επικείμενους διορισμούς που πιστεύουμε ότι θα κάνει το καλοκαίρι. Βλέπουμε, κύριε Μουτσάκη, ότι οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν για νέο προσωπικό, για νέο εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι μεγαλύτερες κάθε χρόνο, όλο ένα και μεγαλώνουν, διότι και αν λάβουμε υπόψη τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας δημογραφικής, έτσι, στατιστικής εικόνας του Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Δωδεκανήσου, που συνεχώς αυξάνονται και οι γεννήσεις αλλά και ο πληθυσμός. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται και οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία μας. Αλλά και το γεγονός, αν θέλετε, ότι δημιουργείται και ένα σχολείο μέσα, μονοθέσιο σχολείο, μέσα στο κατάστημα κράτησης ΚΟ. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνουμε, ενδεχομένως θα πρέπει να αυξήσει τις οργανικές θέσεις της Δωδεκανήσου. Είναι αυτό αληθές? Ναι, βέβαια. Όπως είπατε, πράγματι, η περιοχή του Νότιου Αιγαίου και συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η Δωδεκάνησο, είμαστε η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που βάσει της απογραφής έχουμε αυξητική τάση στον πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι αυξητική τάση υπάρχει και στους μαθητές. Άρα λοιπόν καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο η σύσταση νέων οργανικών θέσεων. Εγώ θα επιμείνω στις θέσεις των ειδικοτήτων, οι οποίες δεν υπάρχουν. Για να δώσω, καταλάβετε, ένα σχολείο 12 θέσεων, για να γίνω πιο αντιληπτός, δηλαδή χρειάζεται ένα και μισό, να το πω ακόμα, γυμναστή ή μουσικό. Έτσι, δηλαδή χρειάζεται ένα πλήρους 24 ώρων γυμναστή και άλλες 12 ώρες επιπλέον γυμναστική. Άρα λοιπόν τα δύο σχολεία, τα δύο, να πω, όμορα σχολεία, μπορεί να γίνει μια σύσταση οργανικής και να καλύπτει έναν γυμναστή ακόμα. Τα δύο σχολεία δηλαδή να είναι με τρεις ουσιαστικά γυμναστές που χρειάζεται η οργανικότητά τους. Είναι αναγκαίο λοιπόν να γίνουν οι νέες οργανικές θέσεις σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες, αλλά εκεί που θα επιμείνω εγώ λιγάκι, γιατί το βρίσκω και
ότι είναι και το πιο ευαίσθητο κομμάτι. Θα μπορούσα να πω ότι είναι το θέμα της, αυτής της ευαίσθητης ειδικής αγωγής, στην εκπαίδευση. Ξέρετε ότι τώρα τελευταία στα ειδικά σχολεία και γενικότερα στα σχολεία στελεχώνονται με ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. Που σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε είδηση νέων δομών στην ειδική αγωγή. Αυτή λοιπόν η είδηση των νέων δομών θα πρέπει να στελεχωθεί και με οργανικές θέσεις μόνιμες των ειδικοτήτων, όπως είναι οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές και γενικότερα όλοι αυτοί που χρειάζονται στον τομέα της ειδικής αγωγής. Για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά δηλαδή, που έχουν αυτή τη μεγάλη ανάγκη, που δυστυχώς, να το επαναλάβω μια και μου δίνεται ευκαιρία, μέχρι τώρα το Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί έτσι με μια αναλγησία πάνω στο κομμάτι αυτό. Να σας ενημερώσω δηλαδή ότι στην παράλληλη στήριξη που έχουμε κάνει και άλλη φορά αναφορά στη συζήτησή μας, αυτή τη στιγμή η κάλυψη είναι 1-4. Δηλαδή τα 4 παιδιά ικανοποιούνται από έναν εκπαιδευτικό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πολύ, δηλαδή, πολύ κέρια η αναφορά σας και θα πω εγώ ότι αυτή η αναλγησία δυστυχώς έχει αγγίξει και το εκτισκό. Αλλά και νομίζω των υπολείπων νησιών. Αφορά όλοι το δικά νησιών, βέβαια. Μιας και όπως αντιλαμβανόμαστε, τα κενά ήταν 4, αν δεν κάνω λάθος. Καλύφθησαν κάποια στιγμή με 3 καθηγητές. Ο ένας δεν ήλθε, δεν καλύφθηκε η τελευταία θέση. Αλλά και πάλι, μετά από συζήτηση που είχαμε με την διευθύντρια, μας είπε ότι και πάλι κρίνεται συνολικά ως ικανοποιημένη, έστω και μετά από αρκετούς μήνες, η παρέμβαση του Υπουργείου. Καθώς με κάποιο τρόπο καλύφθησαν τα κενά, παρά το γεγονός ότι ακόμα λείπει ένας εκπαιδευτικός. Θα ήθελα βέβαια να τοποθετηθείτε και με αυτό να ολοκληρώσουμε και στο γεγονός ότι ποιος είναι ο ρόλος του κεδασί και τι ρόλο επιτελεί στην εκπαίδευση και στα νησιά μας αλλά και γενικότερα, καθώς βλέπουμε ότι από εκεί παίρνονται οι αποφάσεις για το ποιες είναι οι ανάγκες για την ειδική και την παράλληλη στήριξη στα σχολεία, αν δεν κάνω λάθος, αν και αυτό δεν τηρείται από το Υπουργείο. Ναι, είναι σημαντικότατος ο ρόλος του κεδασί. Έχουμε 3 κεδασί, να σας πληροφορήσω, σε 12 νησιά, σε Κόκαλυμνο και Ρόδο που λειτουργούν. Γιατί από εκεί περνάει όλη η διαδικασία για να διαγνωστεί εάν ένας μαθητής έχει ιδιαίτερα μαθησιακά προβλήματα. Από εκεί λοιπόν γίνεται η διάγνωση και φυσικά από εκεί καθορίζεται αν θα έχει παράλληλη στήριξη, αν θα πρέπει να πάει σε ειδικό σχολείο, αν θα πρέπει να κάνει μια άλλη. Άλλη είδους, να έχει μια άλλη είδους βοηθητική έτσι, υποστήριξη στο σχολείο, όπως λέμε τα τμήματα ένταξης, δηλαδή που υπάρχει ειδικός δάσκαλος που τα παίρνει κάποιες ώρες την εβδομάδα και τα βοηθάει αυτά τα παιδιά. Άρα λοιπόν ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός και εδώ βέβαια θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει αυτά τα τμήματα των κεδασί δηλαδή να στελεχωθούν με πλήρως εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς δηλαδή, που χρειάζονται, γιατί εκεί θέλουμε ψυχολόγους, θέλουμε κοινωνιολόγους, θέλουμε εργασιοθεραπευτές, θέλουμε όλων των ειδών δηλαδή τις ειδικότητες που αφορούν την ειδική αγωγή, διότι αυτοί κάνουν και τις διαγνώσεις, άρα είναι απαραίτητο. Αυτό βέβαια τουλάχιστον προς το παρόν δεν ισχύει στα δικά μας κεδασί. Δεν έχουμε δηλαδή μόνιμους οργανικές θέσεις, δηλαδή κοινωνιολόγων, ψυχολόγων και όλα αυτά. Είναι με, κάθε χρόνο και αυτοί ανανεώνονται με αναπληρωτές. Και αυτό το ζητάμε, γι' αυτό σας είπα ότι στις δομές δηλαδή, της ειδικής αγωγής θα πρέπει οπωσδήποτε να συσταθούν νέες οργανικές θέσεις, οι οποίες να είναι μόνιμες, να έχουμε το μόνιμο προσωπικό δηλαδή, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πολύ δύσκολη αλλά και ουσιαστική δουλειά. Το να περνούν τα παιδιά δηλαδή από εκεί και να εξετάζονται και να ξέρουμε αν χρήζουν δηλαδή βοήθειας ή όχι.